Προπαραμονή Χριστουγέννων 2016 και είμαστε συνδεδεμένοι με τον ανταποκριτή του CNN Greece στο Λονδίνο, τον Μιχάλη Κοσμίδη. Μιχάλη, πες μας πού βρίσκεσαι. Κώστα, είμαι στο Somerset House, σε ένα κτίριο παλιό του 16ου αιώνα εδώ στο κεντρικό Λονδίνο, που ήταν μάλιστα και η έδρα της Βρετανικής εφορίας για πολλά χρόνια, πριν από περίπου 5 χρόνια. Αλλά πίσω, όπως βλέπεις και από το Χριστουγεννιάτικο δέντρο, υπάρχει ένα παγοδρόμιο, είναι μια παράδοση, θα έλεγα, κάθε χρόνο και μαζεύεται πάρα πολλοί κόσμος για να περάσει ευχάριστες ώρες στο παγοδρόμιο της παλιάς Βρετανικής εφορίας. Είναι τα πρώτα Χριστούγεννα, τα πρώτα φημισμένα λονδρέζικα Χριστούγεννα υποκαθεστώς Brexit, έτσι δεν είναι? Σαφέστατα, και είναι κάτι το οποίο απασχολεί τους πάντες για το πώς επηρεάζονται από το Brexit. Καταρχάς, να σημειώσουμε ότι δεν υπάρχει αμφιβολία, δεν νομίζω ότι υπάρχει ούτε ένας δημοσιογράφος, σταθμός ραδιοφωνικός, τηλεοπτικός, εφημερίδα ή κάτι άλλο, που να μην θεωρεί ότι το Brexit δεν είναι το γεγονός της χρονιάς, τουλάχιστον για αυτή τη χώρα. Το ερώτημα το οποίο έχουν πολλοί είναι το αν το Brexit έχει επηρεάσει τους Λονδρέζους και τους Βρετανούς γενικότερα στο πώς θα περάσουν τα Χριστούγεννά τους. Μέχρι στιγμής πρέπει να πούμε ότι όλες οι ενδείξεις είναι πως οι Βρετανοί πραγματικά δεν φαίνονται να έχουν επηρεαστεί καθόλου. Είχαμε ακούσει όλα τα σενάρια αυτά τρομοκρατίας, θα έλεγα, για την κατάρρευση της οικονομίας, για τα προβλήματα που θα υπήρχαν. Οι Βρετανοί μοιάζει αυτή τη στιγμή να τα αγνοούν όλα. Αναμένεται να γίνει ρεκόρ στις χριστουγεννιάτικες αγορές. Αλλά δεν είναι βέβαια όλα ρόδινα. Έχουμε τις δύο τελευταίες μέρες ορισμένες έρευνες που δείχνουν ότι οι καταναλωτές έχουν αρχίσει λίγο να νιώσουν την πίεση και έχουν ανησυχίες για το μέλλον, παρόλο που για την ώρα τουλάχιστον φαίνεται να διασκεδάζουν με τα Χριστούγεννα. Είναι κάτι που δεν ίσχυε, Φερρυππίν, τα περασμένα Χριστούγεννα αυτό? Ναι, βέβαια. Θα έλεγα τα περασμένα Χριστούγεννα ήταν και λίγο πιο σύνθετη η κατάσταση από πλευράς της οικονομίας, γιατί είχαμε μια ολόκληρη διαδικασία η οποία έφερνε τον κόσμο να είναι λίγο πιο επιφυλακτικός. Φέτος μοιάζει το Brexit κατά κάποιο τρόπο να απελευθέρωσε, θα λέγαμε, αλλά σημαίνει και πάλι για την ώρα. Γιατί το Brexit ακόμα δεν έχει γίνει. Brexit σημαίνει Brexit, επαναλαμβάνει συνεχώς η Theresa May, η Πρωθυπουργός Βρετανίας, αλλά τι ακριβώς σημαίνει αυτό το Brexit δεν το ξέρει κανείς. Και δεν έχει γίνει ακόμα το Brexit. Σε λίγες μέρες, τώρα τον Ιανουάριο, λογικά κάπου στις αρχές, θα έχουμε την απόφαση του ανώτατου δικαστηρίου της χώρας, που θα λέει ποια διαδικασία θα πρέπει να ακολουθηθεί από πλευράς κοινοβουλίου σε σχέση με το Brexit. Και μετά, με βάση αυτή την απόφαση, θα δούμε το πώς θα λειτουργήσει η Theresa May μέσα στα κοινοβουλευτικά πλαίσια, ώστε να φτάσει να υλοποιήσει το σχέδιό της, να ενεργοποιήσει το άρθρο 50 μέσα στο πρώτο τρίμηνο. Τότε θα έχουμε και το πρώτο πραγματικό γεγονός. Τότε θα έχουμε την πρώτη πραγματική έναρξη, αν θες, του Brexit, γιατί μέχρι τώρα μόνο το δημοψήφισμα έχουμε. Και τότε θα δούμε πραγματικά πώς θα αντιδράσει ο κόσμος, πόσο θα νιώσει, αν θα νιώσει ανασφαλής, αν θα νιώσει ότι απελευθερώνεται, γιατί βγάζει από πάνω του το βάρος, όπως για πολλούς Βρετανούς είναι της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή κάτι άλλο. Μάλιστα. Μιχάλη, δυστυχώς το θέμα της πανευρωπαϊκής πλέον επικαιρότητας είναι η επίθεση στο Βερολίνο και είναι και η συμπλοκή στο Μιλάνο σήμερα τα ξημερώματα με νεκρό τον δράστη. Πώς έχει επηρεάσει αυτή η ιστορία το Λονδίνο? Συνολικά, όχι μόνο το Λονδίνο, όλη η Βρετανία καταρχάς βρίσκεται στο δεύτερο ανώτατο στάδιο επιφυλακής της, που σημαίνει ότι περιμένει ότι μια τρομοκρατική επίθεση είναι αναμενόμενη ανά πάσα στιγμή, είναι πιθανή ανά πάσα στιγμή. Δεν έχει ανέβει ο βαθμός επιφυλακής, αλλά είναι ήδη πάρα πολύ ανεβασμένος. Έχουμε ήδη όμως ορισμένες ενδείξεις που είναι αν μη τι άλλο μας δώσαν περίεργες εικόνες. Μπορεί να είχατε δει και εσείς πριν από λίγες μέρες την εικόνα με ένοπλους αστυνομικούς να φυλάνε μια φάτνη στο Κάντερμπερι, την έδρα της Αγγλικανικής Εκκλησίας. Καταλαβαίνουμε ότι αυτές είναι εικόνες οι οποίες ευχαριστές είναι και δείχνουν ακριβώς και την αυξημένη προσοχή των αρχών για τα θέματα δημοκρατίας. Είναι σίγουρο ότι εξετάζονται και επανεξετάζονται όλα τα σχέδια ασφαλείας, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τις μεγάλες συγκεντρώσεις. Εδώ στο Λονδίνο, για παράδειγμα, αργότερα την πρωτοχρονιά, την παραμονή της πρωτοχρονιάς, θα έχουμε την παραδοσιακή, θα έλεγα πλέον, μεγάλη συγκέντρωση που γίνεται με την ζωντάμεση, με πλοία, με πυροτεχνήματα, τα οποία περνάνε και κάνουν ένα ωραίο φαντασμαγωρικό θέαμα και με πάρα πολύ κόσμο, πάνω από 100.000 συνήθως, που μαζεύεται γύρω-γύρω για να παρακολουθήσει όλο αυτό το θέαμα. Εκ αρχής είναι βέβαιο ότι ήδη κάνουν μια σειρά ενέργειες για να διασφαλίσουν ότι θα είναι μια ευχάριστη και όχι μια τραγική εκδήλωση. Ο φόβος ή το άγχος για μια ενδεχόμενη τέτοια ενέργεια εκφράζεται από την κοινή γνώμη ή από τις αρχές στην Μεγάλη Βρετανία? Από τις αρχές, θα έλεγα, μέχρι στιγμής στη Μεγάλη Βρετανία. Είναι γεγονός ότι παρόλο που έχουμε μία σειρά από
καταστάσεις επιφυλακής του κατά καιρούς, δεν είναι μόνο τωρινό δηλαδή με την τελευταία επίθεση στο Βερολίνο. Θα δούμε από το παρελθόν και έχουμε αναφερθεί για το πώς υπάρχουν ενόπλες μονάδες οι οποίες αναπτύσσονται σε όλο το Λονδίνο, τα σχεδιασμούς που γίνονται με ειδικές μονάδες για να αντιμετωπίσουν καταστάσεις μεγάλων τρομοκρατικών επιθέσεων κλπ. Θα λέγω ότι υπάρχει μια άτυπη συμφωνία, θα το λέγαμε να το πω έτσι, μεταξύ των αρχών και των μέσων ενημέρωσης εν μέρει, για να μην πανικοβληθεί ο κόσμος. Η ενημέρωση γίνεται, μαθαίνουμε πράγματι για τα όσα μέτρα λαμβάνονται ή πρόκειται να ληφθούν ή συζητιώνται με τις νέες ειδικές μονάδες, για παράδειγμα, που διαμορφώνονται. Όμως θα λέγω ότι όλα αυτά γίνονται σε χαμηλούς τόνους και έτσι ο κόσμος δεν έχει κάποια αίσθηση πανικού. Δεν έχω δει δηλαδή, εγώ για παράδειγμα, στο σώμα κάπου πίσω μου να έχει πέσει η κίνηση από αυτή που βλέπω συνήθως σε άλλες γωνιές. Θα ακούτε και εσείς ίσως και μπορείτε να βλέπετε και τα παιδάκια με τον κόσμο που έρχεται για να διασκεδάσει. Δεν έχει επηρεαστεί η κατάσταση. Μιχάλη, να σε ευχαριστήσουμε και να σου ευχηθούμε να περάσεις καλά Χριστούγεννα. Και εσείς καλά Χριστούγεννα.